Χωρί σχεδιασμό και χωρί καμιά πρόνοια, ω ένα άλλο επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο θα λειτουργήσει σε βάρο μικρών μαθητών, χαρακτήρισαν το νέο θεσμό του διευρυμένου ολοήμερου σχολείου στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περιέγραψαν ότι εφόσον προχωρήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, με τον τρόπο που αποφασίστηκε και έχει σχεδιαστεί, θα θυμίζει περισσότερο. Parking. Έχει στηθεί μια πρόχειρη στην ουσία α, δουλειά από την πλευρά της ηγεσία του περιοπαιδείας και καταλήγει να είναι πυροτέχνημα και επικοινωνιακή διαχείριση ε, σε κάτι όμως πολύ βασικό ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά. Άρα εδώ ε, νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδεία έχει πάρει μια λάθο κατεύθυνση με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Εξηγώντα ότι δεν έχει υπάρξει καμία μέρημνα για την υλικοτεχνική υποδομή αλλά και για την ποιότητα των σχολικών μονάδων, κυρίω σε ό,τι αφορά τα νηπιαγωγεία, ο πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ηρακλείου, Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, διευκρίνησε ότι μια τέτοια μέρημνα θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια και πάντω με απόλυτα λιμένο το θέμα τη σχολική στέγη, διευκρινίζοντα ότι είναι αδύνατον μικρά παιδιά να παραμένουν σε ένα χώρο επί χωρί την κατάλληλη υποδομή. Ένα παιδί 4-5 ετών, παραδείγματο χάρη, στα, στη σχολική στέγη την υπάρχουσα του Δήμου Ηρακλείου, που σε πολλέ περιπτώσει δεν έχουμε αύριο χώρο. Ε, οι αίθουσε δασκαλία μετατρέπονται ταυτόχρονα σε αίθουσε ανάπαυση, ξεκούραση και αίθουσα σύτηση. Σε αυτό το, ένα τέτοιο λοιπόν παιδί μπορεί να μένει εν δυνάμει πάνω από 10-11 ώρε ε, σε αυτέ τι αίθουσε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τότε καλύτερο. Σχολιάζοντα ότι σε κανένα σημείο εν ώψη τη απόφαση για το διευρυμένο ολοήμερο δεν ενημερώθηκαν ή δεν κλήθηκαν να κάνουν προτάσει οι εκπαιδευτικοί, ο κύριος Μακράκη επισήμανε ότι αγνοούν πλήρω το εργασιακό πλαίσιο με το οποίο θα εργαστούν οι εκπαιδευτικοί και ποιοι ακριβώ θα χρησιμοποιηθούν για αυτέ τι ώρε, συμπληρώνοντα ότι αυτό δυναμητίζει περαιτέρω τα κενά που κάθε χρόνο καταγράφονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και φτάνουν να καλύπτονται τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Πολλές φορές συμβαίνει να γίνονται προσλήψεις στην αρχή της χρονιάς, να λέμε ότι όλα κινούν ομαλά, αλλά να υπάρχουν τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες σε πάρα πολλά κομμάτια της εκπαίδευσης και τονίζω στο κομμάτι που αφορά την ειδική αγωγή. Ε, από εκεί και πέρα το ζήτημα που αφορά τις επιπλέον προσλήψεις για το διευρυμένο ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. Δηλαδή ποιες, ποιες θα, πώς θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις, με ποιο εργασιακό καθεστώς. Πάντω, αν και άνοιξε ήδη η πλατφόρμα για την πρόσληψη 8.586 μόνιμων εκπαιδευτικών, η αγωνία είναι ότι τα κενά θα καλύψουν ένα μέρο των αναγκών και πάντω όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και ότι φέτο η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει επίση με πολύ μεγάλα κενά. Θεωρούμε με βάση την, το οργανόγραμμα ότι σίγουρα θα ξεκινήσουμε με ελλείψει εκπαιδευτικού προσωπικού και στις δομές ειδικής αγωγής και προφανώς σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που συνήθως γίνονται κάποιες προσλήψεις αργότερα αλλά καταλαβαίνετε ότι χάνονται και διδακτικές ώρες αλλά και υπάρχει και δυσκολία στη σχολική καθημερινότητα που επιβαρύνεται από το θέμα της υγειονομικής κρίσης.